Θέλω να ακούγεται καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά. Να δούμε αν με ακούτε με ένα θερμό χειροκρότημα που θα το δώσετε πρώτα απ' όλα στην ορχήστρα μας. Θα δώσουμε τρία χειροκροτήματα, ένα στην ορχήστρα, ένα στους δύο οργανωτές εδώ, στους τόπιους από το Πρασκιό που διοργάνωσαν αυτή την όμορφη χοροσπερίδα που δεν υπάρχει πιο όμορφη της σε όλη την Κύπρο, είναι η πιο ωραία χοροσπερίδα που υπάρχει. Και αυτό δεν το λέω έτσι για να σας καλοπιάσω, αλλά επειδή γυρίζω όλη την Κύπρο και πηγαίνω σε χοροσπερίδες, είναι το Πρασκιό πρώτο και μετά είναι ο Αϊσγέννης του Αγρού. Λοιπόν, και θα ήθελα να σας πω και ένα τρίτο χειροκρότημα σε όλα τα μικρά τα παιδάκια που κάθονται έτσι φρόνημα, φρόνημα και να μείνουν φρόνημα εδώ. Και πάμε με ένα τραγούδι για να κάνουμε κέφι έτσι δικό μας, να γελάσετε, να κρατάτε ρυθμό έτσι τα χεράκια σας για να το βρει και η ορχήστρα έτσι όπως εμένα. Είμαι ο Κωστάκης Κωνσταντίνου του Ανδρέου και μ' αρέσει και η Λιάννη του Παπανδρέου. Μ' αρέσει ακόμα κι η Βύση, μα ποιος να με παρηγορήσει, διακόπτουμε. Έτσι, να κρατάτε όλος ο κόσμος ρυθμό, να μην βλέπω κόσμο, να μην κρατάει ρυθμό. Όλος ο κόσμος, έτσι. Για να δούμε τον υπουργό που τα θέλει. Α, και ο υπουργός. Άμα δείτε τον υπουργό πώς χειροκροτά, μάθετε και εσύ. Μπράβο, έτσι. Κοιτάξτε, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που όταν λέω σε κάποιους της κυβέρνησης να κάνουν κάτι, το κάνουν. Λοιπόν, να κάνουμε τον δρόμο του Πρασκιού, κύριε Μιχαηλίδη. Και ώστε του χρόνου που θα ξανάρθουμε, να μην ζαλιστούμε. Εντάξει, εντάξει, τρεις δρόμους. Είπε ότι να μην ξοδεύετε τόσα λεφτά στα βεγγαλικά, λέει, για να βάλετε παιδιά για τον δρόμο. Λοιπόν, είμαι ο Κωστάκης Κωνσταντίνου του Ανδρέου και μ' αρέσει τη Γιάννη του Παπανδρέου. Μ' αρέσει ακόμα κι η Βύση, μα ποιος να με παρηγορήσει. Που το ξέρω είναι του Καρβέλα και αν με πιάσει θα μου σπάσει τη μασέλα. Μ' αρέσει και κάποια Έλλη, ακόμα και η Πεπεδέλη. Μ' αρέσει ακόμα κι η Τσεριό του Ηλία, όπως μ' αρέσει κι η Μαρία. Μ' αρέσει και κάποια Ατούλα, μα και του Βασιλείου η Αντρούλα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει ακόμα και το ρεσί. Είμαι ο Κωστάκης Κωνσταντίνου του Ανδρέου και μ' αρέσει τη Γιάννη του Παπανδρέου. Αυτό το τραγούδι είναι παλιό τραγούδι, γράφτηκε επί πενταετίας του Γιώργου Βασιλείου και γι' αυτό έβαλα μέσα να μ' αρέσει και κάποια Τούλα και του Βασιλείου η Αντρούλα. Επί των ημερών λοιπόν του Γλάφκου του Κληρίδη έπρεπε να το αλλάξω το πράγμα, έκατσα μία νύχτα σπίτι μου να αλλάξω τους στίχους κάπου εκεί που λέει μ' αρέσει ας πούμε η Τούλα, να βρω κάτι για να μ' αρέσει και του Κληρίδη η Λίλα. Και δεν βρίσκω μια καταληξία, ανέβα την ημέρα μου, δεν βρίσκα. Τι να βάλω, πιπίλα, πιπίλα, Λίλα, ήταν που τερκάζει. Το άλλο λέμε να το βάλω κυρία μου, ήταν να βάλω το άλλο, για το όνομα πιστεύω. Το μυαλό σου για μένα εσένα. Να πάτε εξηγηθούμε, άλλη μόνο. Αλλά ρε παιδί μου, και τόσο πρόεδρος ο Κλήρης έφυγε πρόεδρος, άλλαξε τη γενέκα του ρε παιδί μου, τουλάχιστον το όνομα της. Έτσι, τότε έφυγε ο κύριος Γιώργος Βασιλείου, θυμάστε. Πολλά είναι και το ωραίο, εγώ και η Αντρούλα αποφασίσουμε. Επίσης να το κάνεις ο Κλειδί, να πει εγώ και η Λίλα μου αποφασίσουν. Άμα γίνεται επίσης έτσι πράγμα, εγώ και η Λίλα μου. Λέει καλά ο κόσμος που θα είμαι μπροστά ακούει, αλλά ο πισινό του να μην ακούσει καλά, Λίλα. Θες, τι πρόβλημα. Γι' αυτό είπα του κύριε πρόεδρε, με το λέει σου το πράγμα, κόψε το εσύ. Λέω ότι καλά να το πει το πράγμα και ο Κλειδίς είπε. Αλλά έχει και ένα πρόβλημα. Είπα το τώρα τελευταίος που το βλέπω σε διάφορες χοροσπερίδες, λέω τώρα ο πρόεδρος, οι υπουργοί του, οι βουλευτές, οι κυβερνώντες, οι δημάρχοι γυρίζουν τις χοροσπερίδες, τρώνε και πίνουν μούχτι σε φεύκουση. Βέβαια έτσι είναι. Παίρνουν και μαζί τους διάφορα περισσεύματα, περνούν την Κυριακή τους, ώστε άλλη Παρασκευή, Σάββατο πάλι πονέσαι άλλες χοροσπερίδες.
Βέβαια, τούτα είναι έξοδα παραστάσεως. Λοιπόν, μου λέτε, λέω στον κύριο Κλειρίδη, κύριε Κλειρίδη, καλά να το πιάσουμε το πράγμα εγώ και η Λίλα μου, αποφασίσουμε, αλλά φανταστείτε να το λέει και το όμου καλύτερο το κομπολόι. Σε το έχω πει, κύριε Κλειρίδη, κόψε το τούτο πράγμα που παίζει στο κομπολόι. Το κυθορίσει ο κόσμος και συγχύζεται. Μιλά του, ας πούμε, ξέρεις, έχει το πρόβλημα, ότι ακόμα και συνήθισε να το έφυγε πρόεδρος. Ξέρετε, επειδή έχει 10 χρόνια ο καημένος, έβαλε τον υποψήφιο, επειδή στις εκλογές έφτανε όσο έμεσα στο ράουντα πάνω του προεδρικού μεγάλου, φάκα γυρού και πήγαινε πίσω πάλι. Κόστιζε, ήβρε τον Σπύρο ο Κυπριανού, εκούντισε τον και πήγαινε τέλεια μέσα στο προεδρικό. Διότι αν δεν τον εκούνταν, δεν έμπαινε. Αυτά είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, ο κύριος ο Κλειρίδης, όπως ξέρετε, είδε τον κλάμα που στέκει και παίζει στο κομπολόι του. Σου λέει του κύριε πρόεδρε, κόψε το το πράγμα, διότι δεν πρέπει να σε θεωρεί ο κόσμος. Προχτές πήγαν στον Κλίτσον, στην Ουάσιγκτον, επίσημη επίσκεψη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκάθετον ο Κλειρίδης, εκάθετον ο Κλίτσον και έπαιζε το κομπολόι του ο Κλειρίδης. Και τώρα τον η κυρία Χίλαρη που μέσα στο υπνοδωμάτιο της με την monitor που είσαι, ξέρω εγώ, η κυρία Προέδρου των ΗΠΑ, και τώρα τον ρίχνει τον που τη μέση του πάνω τον Κλειρίδη, έπαιζε τα κάτω, κάτι έπαιζε, λες, μα δεν μου πείσαι και κάτω εκεί. Συσυχισμένα τα πράγματα. Και τώρα που το βλέπουμε και ολοκληρωμένο μέσα στην τηλεόραση, διότι παλιά θρούσαμε τον πάλι, που τη μέση είναι πάνω. Τώρα το είδαμε τον Κλειρίδη, ήταν που στέγει, ήταν ως που παρπατά. Προσέξτε όταν πήρε στο Μητσοτάκη, στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, στέγει τον Μητσοτάκη να πάνω έτσι, και έκανε εκεί το γέλιο του όπως το ψάρι που γελάει έτσι. Δεν μου λέει. Μητσοτάκης είπαν ότι δεν είναι κριτικός, είναι πόντιος. Όπως οι πόντι όταν χορεύουν και το χορό που είναι έτσι σχέδιο, πάει να μιλήσει ο Μητσοτάκης, ξέρετε, σε κάτι το πράγμα του έτσι, σούζονται ούλια πάνω του. Λοιπόν, στέκεται τον κύριο Μητσοτάκης να πάνω, στέκεται τον Κλειρίδη να κάτω, να λέμε ρε παιδί μου, εντός πιο κοντός που τον Σπύρο τον Κυπριανού. Είναι διότι μας τον έδειχνε η τηλεόραση κανονικότητα ολοκληρωμένο. Και ξέρετε, στέκεται και έτσι πως είναι κοντός ο άνθρωπος, αλλά κάνει και τα πόδια του έτσι σχεδιών, κάπου που στέκεται. Φανταστείτε λοιπόν, να έχει αυτή τη στάση να σπουδάσει ο πρόεδρος, να στέκεται και να πέσει ο κομπολόι, θα κάνω λάθος, αλλά εγώ και η Λίλια μου αποφασίσουν. Είμαι παράξενο ότι είναι το πράγμα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέχετε, παιδιά, διότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην εγέννη μετεξέλιξη του Κυπριακού προβλήματος. Διότι τούτα πράγματα που παίζουν, που κρατούν την τύχη μας στα χέρια τους. Αυτές οι κινήσεις. Ας πούμε, άμα δείτε τους Έλληνες πολιτικούς, είδατε τους, όλοι πάσχουν από κάτι. Είναι όλοι 40 ετών και πάλι. Είναι 40 πολιτικοί. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, 40 χρόνια στην εξουσία, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πήγαμε προχτές στην Αθήνα, πήγαμε να μας υποδεχτεί. Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήρθε στο θέατρο να μας δώσει συγχαρητήρια. Να λέει μας, Επίσης μιλάμε και τον Αντρέα του Παπανδρέου, ξέρετε. Τώρα ο Παπανδρέου έχασε τους ρυθμούς. Το είναι ο Παπανδρέου που ήταν παλιά πριν 19-20 χρόνια. Θυμάστε τον κόφιλο και να λέει «Με τη συμπαράταξη και τη συμπαράσταση τη δική μας το δηλώνω εδώ και τώρα». Και έχετε ματσαμέ κατευθείαν. Τώρα άλλαξε τα Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου τώρα έχασε τους ρυθμούς του. Έπαιζε η φωνή του, έχουμε και πρόβλημα εμείς. Διότι φαντάζομαι, πρέπει να μάθεις να κάνεις τον Παπανδρέου τη φωνή του έτσι. Τώρα πώς να τον κάνεις, παιδί μου, είναι έτσι. Πιάσαν οι ρυθμοί της φωνής του, χαλάρωσε η φωνή του, χαλάρωσε ο λαιμός του, δεν προσέξει, θα γίνει και ο λαιμός του σταφίδι. Φωνής αν που κάνεις ο λίγο μεγάλος ο γιακάς του και παίζει μέσα ο λαιμός του έτσι σχέδιο και μια γραβάτα και ευκαιρία σου μιλήσει τώρα και γίνει και όπως την κρέμα την καραμελέ που σούζεται που ναι, πιάζει βάλει μέσα στο ψυγείο και σούζεται και προσέζαμε και σώσει. Έτσι έγινε και ο Παπανδρέου και ευκαιρία με τη συμπαράταξη και τη συμπαράσταση τη δική μας το δηλώνω εδώ και τώρα. Τώρα την βρίσκει τώρα, πιάνει έτσι ξόπετσα. Διότι έκαμε τον Λιγιάννη, έφυγε τον καημένο. Ξέρετε, έτσι έκαμε το 69 με τη Λιγιάννη. Είχε να κάνουν το 70. Είναι 69 και ο Παπανδρέου στέκει στο θωρί. Μη γελάτε γιατί αυτή είναι η πολιτική. Οι Έλληνες έχουμε και εμείς μέσα τους 5,5 πολιτικούς που έχουμε. Ναι, χιλιάδες χρόνια τους έχουμε εδώ μέσα, συνηθίσαμε τους. Φτιάχνει ο ένας λέει έτσι, φτιάχνει ο άλλος λέει έτσι. Περιμένουμε να μας λύσουν το κυπριακό πρόβλημα, να άλλοι το κυπριακό πρόβλημα. Ενώ αν έβγαινε κυρίες και κύριοι ο Πασχάλης, ο Πασχαλίδης, ένα βίντεο που τώρα θυμήθηκα τώρα. Έδειξε το κόψε τηλεόραση και είδα τώρα έτσι έναν πλάνο. Πασχάλης είναι καταπληκτικός. Θυμάστε τότε που ήταν υποψήφιος
οποία είναι επίσημη επίσκεψη ο Πασχάλης Πασχαλίδης στον Καραμαλή. Ήταν υποψήφια και ήθελε να πάει να γνωρίσει την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας. Είπαν τον Καραμαλή ότι ενάρτη ο Πασχαλίδης, λέει τους, ποιος είναι αυτός. Λέει ότι είναι υποψήφιος πρόεδρος της Κύπρου. Και λέει ότι να περάσει. Και ξέρετε, αλλάξαν τώρα το δωμάτιο του Καραμαλή. Είναι εδώ ένα παμπάλιο στο καναπέ που σηκώνει τον Καραμαλή. Σε βάλα να προσέξετε αυτά τα πράγματα να τα βλέπετε στην τηλεόραση. Έβαλα στην δεύτερη βιβλιοθήκη του μία μπάρα όπω έχουν τα μωρά που πάνε και κάνουν το παλέτο που κάνουν έτσι με το σέρι του. Σε σηκώνει τον Καραμαλή και αν είπα στην μπάρα, αυτό να το δείτε. Κάθε νύχτα που το δείχνει τηλεόραση, άμα δείξει καμιά επίσκεψη ξένου. Πάει ο Καραμαλής, σηκώνεται, πιάνει την μπάρα, παρπατά. Να μπαίνει η πόρτα εδώ, αν παίρνει ας πούμε ο Πασχάλης, μουντάρει, πιάνει τον και πάνε και κάθονται και φτιώπα στο καναπέ, τακ, ταυτόχρονα. Λοιπόν, και αλλή του, ποιά είναι καλός, ωραίος μου, Πασχάλη, Πασχαλή, στην Ελλάδα. Λέει το Πασχαλίδης, ποιά είναι καλός, ωραίος μου, ποιά είναι καλός, ωραίος μου, πώς πάει στην Κύπρο. Και μετά έφταναν κοινό να ανακοινωθέν ότι συμφωνούσε σε γενικές γραμμές για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Το ότι είπαν δουν τα πλάσματα με πελάνους, ως τώρα ρε παιδί μου έχει 6 μήνες που κάθε μου ζαλούμα να κουπάς. Πόσες είναι νοηθήκας. Διότι θυμάστε τον Πασχαλίδη. Σε άκου τον συνηθίσα τα μωρά και δεν φοβούνταν μέσα στην τηλεόραση, ρε παιδί μου ευχάλαμε αυτό. Αφού είμαι τα μωρά μου όποτε ρεθορούσαν εμάνω, παπά ο Λίκος, σε πέφτα σε πέρα να κοιμηθού. Ειδικά και όπου έφκανε τα γαλιά τους και πυρίλωνε τα μάτια του έτσι σχεδιό. Θα φανταστείτε, αλλά ήταν, αν έβγαινε πρόεδρος ο Πασχαλής, παιδιά θα ήταν υπερθέαμα. Διότι ο άνθρωπος σκέφτεται τα άλλα, όπως το Κλειδίδη, όπως το Χριστόφια, όπως τους πολιτικούς που ξέρουμε, ας πούμε, που βάλουν τους μια ερώτηση, τάκ, 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 αλλαλούσαν τα, ο Βασιλείου. Όχι, Πασχαλής σε σκέφτεται τα. Διά του τρία λεπτά θα έπιστε εμείς το κλέος, έτρεν 3,5 ώστε να σκεφτεί, να σου πει την απάντηση. Σε τέλειωνε ο χρόνος του και πήγαινε ναι, σου μετά τις ερωτήσεις της γυναίκας του. Έτσι είναι. Λένε, αλλά αν πήγαινε στα Ηνωμένα Έθνη, φανταστείτε τον πρόεδρο έτσι. Ξέρω να πάει, ας πούμε, επίσημη επίσκεψη στα Ηνωμένα Έθνη μέχρι να βγουν στον 33ο όροφο. Ξέρω να μπουν και οι δυο ο Ντεχτάκη ο Πασχαλής μέσα στο Ασασέρ. Ξέρω να περάσει και ο Πούτρος Γκάλι να πει μέσα στο Ασασέρ. Ξέρω να γυρεύουν, ξέρω να οι κόντρα σου να σπάσουν, οι πόρτες να μην κλείσουν. Ξέρω να σε θρύψουν οι μεγάλε. Διότι είναι τρεις πύχες σάκος που πλήσει ο Πασχαλής, τρεις πύχες ο Ντεχτάκη. Η φάτσα περίπου η ίδια. Ξέρω να η ώρα 10.30 ήταν να πάει στον Πούτρος Γκάλι. Ας πούμε να πάει ο Πασχαλής, η ώρα είναι 10.30 να πάει ο Ντεχτάκης, είναι να πει ο Πασχαλής και όνομα του τον. Ο Πούτρος είναι να πει, δεν μου τον είναι τον για το πρωί. Δυστυχισμένη κατάσταση. Ξέρω με έτσι μας δυστύχησε, το βέβαια μας το λέει και το πρόβλημα μας. Λα φανταστείτε να μπαίνε μέσα στα σέτσο, να μπαίνε και σκέτο αυτό φάζω, σε θλίψουσι, σε ακλώ με τον Πούτρο μας. Μάνα μου τον Πούτρο μου, τον Πούτρο μου. Χαρά στο όνομα που το έκανε και τον ανθρώπου, ρε παιδί μου, Πούτρος Κάλι. Δεν είναι βράδυ όνομα να. Και είναι μάλιστα είναι Πούτρος Πούτρος Κάλι. Δυο φορές το Πούτρος. Όπως μιλάμε, είσαι για Πούτρος. Να προσέχετε το ρούμα να το τονίσετε, διότι μην γέλατε αυτά σημαντικά πράγματα. Βέβαια, τα ονόματα που έρχονται στην Κύπρο για το κυπριακό πρόβλημα δεν είναι καθόλου τυχαία. Δεν κάνουμε, ας πούμε, έναν Τζον Μενελάου να το φέρουμε. Και αν τον Πούτρος Γκάλι. Και άλλη φορά είχαμε Όσκαρ Καμιλιόν. Καμιλιόν. Ένα βήμα μπρος και βήματα πίσω όπως τον Κάμιλο. Γι' αυτό που ενελήφθηκε το κυπριακό. Τώρα φέραμε στο Φεϊσέλ. Φεϊσέλ, ξέρετε, Φεϊσέλ. Θυμίζει σα φέση η κουβέντα. Ο Τζον Πολ Κάβανε. Δεν είναι Κάβανε, είναι Κάβανε, είναι από το καβάζι. Και εγώ ψάχνω το κίνδυνο ή το κίνδυνο να λέμε τώρα, αλλά κάβανε, διότι αυτό θα είναι τρόπο να κάνουμε καβάτσι με την Ομοσπονδία, θα είναι πίσω μας, μαζί με το κλακ του Τζουνούρκο, ο κλακ να μας φατσίζει μια κλακ και πήγαμε. Προσπαστούμε. Μην γεράτε, διότι επίκειται η λύση του κυπριακού προβλήματος τον Οκτώβριο, είναι έχουμε συνομιλίες και που ξέρετε μπορεί να λυθεί το πρόβλημά μας και έτσι να λυθεί το πρόβλημα του κυπριακού λαού, το μόνο του πρόβλημα είναι να μην λυθεί το πρόβλημά του. Διότι έτσι να λυθεί το πρόβλημα και δεν έχουμε πρόβλημα, τι θα κάνουμε χωρίς πρόβλημα. Συνηθίζαμε 19 χρόνια, μιλούμε για Κυπριακό, έχουμε πρόβλημα. Βγαίνει ο πρόεδρος να μιλήσει, ας πούμε, ξέρετε, ο Κλειδίδης που βγαίνει, βάλει ο σέντου μέσα στην τσέπη, μέσα στην. Α, δημοκρατικά σου είναι Γερμάς. Α, α. Τα. Ναι, και θωρίσα πάνω. Διότι στέλνουν το δεύτερο που το υπερπέραν και να λύμασταν. Κατάλαβες, δεν ήταν αλλή που είχαμε ακόμα. Ενώ ο Βάσος ο Ρησαΐς βγαίνει για μέ, καταλάβεις του, ρε παιδί, να λύσουν 500.000 λέξεις, γράψα σου μια λέξη και να μην την καταλάβεις, έτσι έχω ψητό. Εμπλεκόμενα συμφέροντα έχει 20 χρόνια από την Ιταλία. Αν τον ρωτήσεις, κύριε Ρησαΐ, είναι από Νίτζελ και δεν ξέρει. Που η γυναίκα του συγχύζεται το πρωί, πάνε του κάνει έναν αυκό βραστό για το πρόβλημα και λέει της θέλω να εμπλακεί το αυγό μέσα στον κρίκ. Εμπλέκεται από το σπράδι να εμπλέκει τον κρόκο και όμως η τσεφτίνη της, ξέρετε, φτιάχνει η γλωσσούα του πανιά αυκαλεντινό που δεν θέλει τζίνος, τώρα φτιάχνει μόνη της, δεν του διασημασία.
Χριστό, φιάζει τα ταμεία, φιέλαλή μου να φύγω λίγο πριν με παραλάβεις. Ήταν στο Πελέτρι το Σάββατο και έκαμα τον τζέντλος. Βέβαια, ο Χριστόφιας. Μοναδικός κομμουνιστής που έμεινε στην Κύπρο. Βέβαια. Του σκέφτεται το Παρασκευαίδη τώρα να αγοράσει το πακέτο, να το βάλει μέσα σε μια κι άλλα. Και πάνε οι τουρίστες να μαζί του 10 σελίδια να μπαίνουν ίσω να θεωρούν του μοναδικού κομμουνιστές που υπάρχουν στον κόσμο ολόκληρο. Έτσι είναι. Μην γελάτε γιατί σοβαρά τα πράγματα. Φου φγαίνει ο Χριστόφιας ο καμένος να είδε, α πούμε, ερώτηση ο Δημήτρης Αντρέου. Κύριε Χριστόφια, πέστε μας την άποψή σας για την εν γέννη μεταξέλιξη του κομμουνιστικού συστήματος σε όλο τον κόσμο. Και φγαίνει ο Δημήτρης ο Χριστόφιας και λέει του, πραγματικά, εμείς πιστεύουμε ότι, πιστεύουμε τι πιστεύουμε. Και ξέρετε που πιστεύουμε ακόμα. Εσύ, πέσα όλα μας τον άνθρωπο, που την μέρα που έφυγε ο Χριστόφιας, γενικός γραμματέας, αλλά θυμάστε μετά που δύο μέρες έπαιζε η Σοβιετική Ένωση. Ύστερα βάλω τον Κορπατσόφ, έκαμε και ζούσα διάστημα, έπαιζε τον Κορπατσόφ και είναι ο Γέτσι. Σήμερα ζούσε τον Γέτσι, έκαμε του διαδηλώσεις, πράγματα που ήμουν να παίζει ο Γέτσι. Έπαιζε ο Γιώργος Βασιλείου, προχτές ο σύλλος του καημένου του Βασιλείου, έφυγε που το κέμα και πήγε στο προεδρικό. Εγκυρεύκαν ο καμίος ο σύλλος εκεί μόνος. Είδατε τον Βασιλείου όμως, έφυγε ο Βασιλείου που το ασανσέρ 37 λεπτά φρέσκος. Εμείς κάνουμε 7 λεπτά μέσα στα σέτσε, πελανίσκουν ο Βασιλείου, έφυγε γιατί είσαι δημοσιογράφο, λέει σου κάνουμε και κανένα γέλιο. Να λέω του κύριε Βασιλείου, είσαστε, εντάξει, εντάξει. Έκαμε κόμμα τους ελεύθερους πολιορκείς, τους ελεύθερους δημοκράτες. Μια ημέρα είδαμε την Αντρούλα, έτσι μέσα στο κρεβάτι, να στέκουν, κάθονται μέσα στο κρεβάτι, λέει της Αντρούλα να κάνω κόμμα. Λέει του Αντρούλα, κάμε, λέει. Να μην πιάω 60% που το συναγερμό. Λέει του Αντρούλα να πιάσεις. Και να μην πιάω και 2% που είναι 10, 1% που το αντισώ και 3% τα δικά μου, έχω 3. Να είπε Αντρούλα ίσως να είπε. Μην γίνατε με πάνω σεξουαλικά το μυαλό σας. 3% ενώ με ποσοστό, το έχουμε μπει. Αυτή είναι η πολιτική μας που έχουμε στην Κύπρο. Α, ευχάριμαστε το καινούργιο τώρα, τον Μάτσι. Ο Μάτσις, ρε παιδί μου, θυμίζει μου, κι αν που μιλά είναι σαν να κλαίει, σαν να γελά. Ψυχισμένη γράστα, σε βάλεις του μια ρώτηση μια λύση σου. Εμείς είμαστε δημοκρατικός συναγερμός. Θα προσπαθήσουμε. Και θυμίζει μου και τον τραγουδιστή που λέει έχω κλάψει τα ασφάλματα ήταν πολλά. Τα πιο πολλά για μένα. Εσύ μου έλειψες καρδιά και έχω μόνο εσένα. Έχω κλάψει. Για πολλές πελάρες έχω κλάψει, μα για σένα τίποτα. Έχω κλάψει, για πολλές πελάρες έχω κλάψει, μα για σένα τίποτα. Τα σφάλματα ήταν πολλά, τα πιο πολλά για μένα. Εσύ μου έφυγες καρδιά, έχω μόνο εσένα. Έχω κλάψει, για πολλές πελάρες έχω κάψει, μα για σένα τίποτε. Ριν, 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 έχω κλάψει, για πολλές πελάρες έχω κλάψει, μα για σένα τίποτε. Και ένα ανέκδοτο εδώ, ναι, θα γελάσετε. Να γελάσετε γιατί από τις 12 Οκτωβρίου η νέα κυβέρνηση θα μας αυξήσει το φόρο προστιθέμενης αξίας, ξέρετε εδώ, το γνωστό VAT, που 5% που μας το είχε ο Γιώργος Βασιλείου, σκέφτηκε ο κύριος Φέδρος Οικονομίδης να μας το κάνει 8%, 3 πόντους παραπάνω. Να πείτε είναι από 3 πόντους, είναι από 13. Αφού φάμε τους 5, άλλο 3 έτσι να... Λέω ότι το VAT σημαίνει VATEMAN, ξέρετε, γι' αυτό το έφκανα VAT. Θα μας βατέψουν 5, βάτεψε μας ο Βασιλείου, άλλο 3 ο Κληρίδης και τον αυγίστερα. Θα στο κάνει 13-15, έτσι έχω αυτή μας. Είπασαι ότι θα φιλελευθερωποιήσουν τα επιτόκια. Κόφτε τον Κυπράο ρε παιδί μου, αν του το βάλεις 16% για να του το βάλεις, είναι η χρωστή 60 χιλιάδες και χρωστή 125. Έντε εξόφλησε σε 10 χρόνια, αλλά εξοφλάτω σε 33. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, ανέκδοτο έτσι για να κάνουμε κέφι, μην τα ρίχνετε μανά μου. Γιατί πήγαινε έτσι μες στο τόντζι, πήγαινε μέσα και... Αρκαλή με. Σκόλα τραγούδι και κάτσε δεν είσαι κανένα έτσι. Πολύ μα. Ένα που τα αγαπάτε πάρα πολύ, εδώ στο πράσκιο. Ποιον θέλει. Ινταλός τα γάμνης, γιαγιά τα βουρε κουτιά και αρέσκουσούλα
καγιάρα, κοβελούθια, μπουεκούθια. Λα 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 λα, όλοι μαζί. Λα 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 λα, λα 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 λα, όλος ο κόσμος. Λα 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 λα, να μας πεις γιαγιά μου, δουλειά τα μπουεκούθια, είναι καλός τα γάμνης και νόμος τα γλυκούθια, μπουεκούθια. Λα 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 λα, πιτσά. Λα 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 λα, λα 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 λα. Να σας πω το γιο μου, δουλειά τα μπουρεκούθια, μα προσέχετε, ποτσί που τα κατούθια, μη μας φάσει τώρα, τώρα τα μπουρεκούθια, τα κατούθια. Λα 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 λα, να 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 λα 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 λα, να 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 λα 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 λα, να 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 λα λα. Τρίφω τρίμα το γιο μου, με την μαστορκάν βάλω μέσα και ποιος μην να πιάνει μυρωδιά. Σπάζω μέσα και επίσης φρέσκο νερά να κομπούρω χορκόν. Λα λαϊ λαϊ λα λα σα, να 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 λαϊ, λα λαϊ λαϊ λα λαϊ, λαϊ 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 λαϊ. Λοιπόν, ένας γέρος πηγαίνει με το... πηγαίνει, κάτσετε κάτω μωρά, κάτσετε έτσι φρόνημα κάτω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ακούστε, ανέκδοτο είναι και παιδικό ανέκδοτο. Ένας γέρος πηγαίνει στο αεροδρόμιο της Λακατάμιας, ξέρετε που είναι η Λακατάμια στη Λευκοσία, έξω από τη Λευκοσία είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι εκεί, υπάρχουν τα μικρά τα αεροπλανάκια, τα διθέσια, τα τσέσνας που κάνουν οι αερολέσσοι που κάνουν οι μαθήματα. Πάει ένας γέρος εκεί, καμιά 85 χρόνο, λέει του πιλότου που ήταν έτοιμος να απογειωθεί με το αεροπλανό, είναι το πάει πόρτα, λέει του «Τράει με μάθη και εμένα ένα πιλοτάρο, μάνα». Λέει το πιλότος, παππού, πού μας ευκάλλουμε στο αεροπλάνο. Μας ευκάλλουμε στο αεροπλάνο να πάθει την καρδία σου, λόγω της πίσης έχεις κάποια ηλικία, υπάρχουν κάποιοι νόμοι, λέει, δεν μπορώ να σε ανεβάσω, λέει του, κάποιες άδειες ανηλικίες που γιατρών, δεν ξέρω εγώ. Λέει του ο παππούς, μαμάνα μου, να με ευκάλεις έτσι να δω εντελώς όμως που γουρεύει το αεροπλάνο και ας επικαιρώσω. Λέει του, μα παππούς, τι είσαι πολλά, 200 λίρες η ώρα, λέει του. Έχω ένα λίτρο. Επειδή ο γέρος τα έλειπε, ανέφερε τους 200 λίρες, ο πιλότος ο λαϊκός δεν πειράζει να τον ανεβάσει, όπως το πλανήτη, ο φατσού γράφει γύρω καμιά ώρα, λέει του, να περάσει η ώρα. Έμπηκε μέσα στο αεροπλάνο, έδισε τον ο πιλότος στο γέρον έτσι με τη ζώνη του, απογειώθηκε το αεροπλάνο. Ψηλά, χαρά, ο γέρος εκεί ήταν κάτω, εθώρεν τα χωράφια, ψηλά σε κλισέ, στα σπίτια, πρώτη φορά έφυγε μέσα στο αεροπλάνο, είχαμε χαρά, ξέρετε, τη χαρά που κάνουμε όλοι όταν πρωτοβγαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Λοιπόν, επετούσε το αεροπλάνο έτσι χαμηλά, χαμηλά. Λέει το πιλότο, κοίταξε παππού, λέει του. Εδώ, λέει του, μπροστά υπάρχει ένα ρολόι, λέει του, πάει στο κοντρόλ εδώ του αεροπλάνου που δείχνει για τα καύσιμα του, λέει του, για τα φτερά του αεροπλάνου. Τώρα το πιλάει ο λαλί του, πάει το αεροπλάνο πάνω, πάει κάτω, λαλί του, του το στρίφει το αδαμέ, είναι για τις στροφές του αεροπλάνου. Ξέρω εγώ διάφορα πράγματα που υπάρχουν μπροστά του, ως ένα ασύρματο. Ο γέρος δεν καταλαβαίνει είτε διασημασία, ο πιλότος με ποιον να μιλά, έπιασε με τα ακουστικά του τον πύργο ελέγχου στη Λευκοσία, ήταν ο φίλος του Πανίκος καθήκον την Κυριακή, δηλαδή του ρε Πανίκοπέ μου τίποτε, δηλαδή του γιατί ένα γέρο πάνω στο αεροπλάνο και μιλά και έμπαιρνα η ώρα να του, δηλαδή του ρε φτάρει στο γέρο να περτέψουμε, δηλαδή του κάμε του τίποτε έτσι να γελάσει ο γέρος να το διασκεδάσει. Σκέφτηκε ο πιλότος λοιπόν όπως επίνε το αεροπλάνο έτσι, τραβά τον μοχλόν και σχίζει κάτω το αεροπλάνο έτσι με τη μούτη κάτω. Ο γέρος μόλις εξαναείβρε έτσι τα φτερά του το αεροπλάνο και είδε την ίσια του, λέει το άπαπου, λέει το πιλότος, άμπα και φοήθηκε, λέει του τίποτε, άρεσε σου δουν το πράγμα, λέει του, όχι μάνα μου, εκαρτέρουν το. Εκαρτέραν το, λέει, έκαμα το έτσι πράγμα, κατέβασμα και κατέρτε, εκαρτέραν το. Και έλεγε κάτω στον πύργο, έλεγε κουρέ πανικό, λέει του, έκαμα το είναι τη σχιστικά του και εκαρτέραν την ο γέρος, είναι πάνω του κάπου. Δηλαδή του έκαμε το άλλο, το ανάποδο, ψηλά πάνω, λέει του, την ανάποδη να ομένει την καρτέρα. Πήγαινε τώρα και έτσι σε έναν ύψος, ο γέρος πάλι κοίταζε κάτω. Το αεροπλάνο τραβά το μοχλόν έτσι αντίθετη με αυτή, σύζει πάνω το αεροπλάνο. Ο γέρος ξανά κάτσε, λέει του παππού τώρα είσαι εντάξει, εκαρτέρουν το. Ρε παιδί μου, έκαμε το ζουν το πράγμα και εκαρτέραν το, λέει ο πιλότος. Και αν είχα το ρε πανίκο, λέει του, με τα ακουστικά έκαμε το ζουν το πράγμα, λέει του, εκαρτέραν το, λέει. Λέει να μας πελάνε ρε κουμπάρε, λέει του, κάμε τούτη την πλήτη ανάποδη, λέει του, που κάμε στις παρελάσεις, πάει το αεροπλάνο έτσι. Όπως επίνε το αεροπλάνο τώρα, τραβά το μοχλό ο πιλότος, σύζει το αεροπλάνο μια δεύτερη, ενεκατώθηκε γαμπός ο γέρος, λέει του παππού είσαι εντάξει, έτω καρτιού. Πελάνει ο πιλότος, ρε παιδί μου έκαμε τους τα πράγματα του ένα καρτέρα του άλλου, καρτέρα του, έτω καρτέρα, ήταν που να μας πελάνει. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στη Λάρνακα για έναν καφέ στο αεροδρόμιο, πήγε να φύγει ο γέρος, λέει του παππού, λέει του, να μου εξηγήσει, λέει του, μην τέλος, ξανάφυγες πας στο αεροπλάνο, λέει του, και περιπέτσεις με, έκαμε σου τόσα πράγματα και καρτέρας, το καλό του καρτέρας, λέει του ο γέρος, έτσι ξέρει, μάνα μου, όπως επίδε το αεροπλάνο και κάνει μες το και κάνει έτσι, ζζζζ, κάνω,
φοήθηκα και κατούρισα πάνω. Και καρτεύουν το. Ύστερα που μου το κάμε και έτσι βζήμ ανάποδα πάνω, πάλι φοήθηκα. Έκαμα φυσική στερεά ανάγκη. Και καρτεύουν το. Αλλά να τα φάω το γιο μου, το καρτεύουν ποτέ. Ναι, αλλά να ακούσα το χειροκρότημα σας έτσι θερμό, θερμό, μπράβο. Να εκτονωθείτε. Κρατείτε το μέσα σας να πατέσω και πηδείτε να χειροκροτείτε ύστερα. Έτσι. Αυτά είναι τα νέα. Είδατε τους ραδιοσταθμούς που έχουμε στην Κύπρο, τον Άκο Πολίνα, τηλεοπτική σταθμή, παρακολουθάει τον Αντένα. Τι ωραία του είπας λαούν το δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει ο Δημήτρης μάμας που μας λαλεί τα κλιματικά, που μας λαλεί για τους φόνους, που μας λαλεί για τα χασίσια. Έκαμε παχυντική δίαιτα τούτος, για να ξεχωρίζει από το μικρόφωνο. Ο άλλος, ο Λούκας Χάματσος που φτιάχνει λέει από το χώρο της Πυρκαγιάς, Λουκάς Χάματσος για τον Αντένα, φωτιά στα παντζάκια μας. Και γυρίζει και ρωτά την Τζίνη για τον καιρό, λέει της, κούλα, είχε ζέστη χθες, λέει του, ναι Λούκα, είχε ζέστη. Και πες ένα θέατρο μεταξύ τους. Έτσι τα πράγματα, τα προσέχετε είπαμε. Τα προσέχετε γιατί παίζουν στεγένη με την εξέλιξη του Κυπριακού, αύριο μπορεί να μας λύσουν το Κυπριακό, πρέπει να τα έχουμε τα πράγματα. Δείτε τα τώρα που τα έχουμε, διότι αύριο με την Ομοσπονδία, ξέρετε η Ομοσπονδία είναι σύνθετη τη λέξη από το Μόντζε Σπόντιλος. Ομοσπονδία. Κάτι θα φάμε νομόντζο να πωλήσουμε το σπόντιλό μας. Και έτσι σε πωλήσει το σπόντιλό σου και πάει στον γιατρό διότι ο Τούρκος να πάρει η φόρα όπου σύφκεις μέσα στην κατεχόμενη Κύπρο να πάει αύριο να κάνεις επίσκεψη ένα πίσω σου τραβάσουν μια κάνει σου διπεριφερειακή. Σκιο περιφέρειες, μια δική του και μια δική σου. Του ήταν προβλήματα. Διότι αύριο θα λυθεί το κυπριακό πρόβλημα, θα παλαβώσουμε όλοι με στην Κύπρο, το έχουμε πει το πράγμα, θα βγουν συνεντεύξεις. Ναι, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πραγματικά λύθηκε το κυπριακό πρόβλημα και χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στο Προεδρικό που πραγματικά γίνεται τη πουτάνα εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο από όλη την Κύπρο με τα διπλοκάπινα του, τι φουκούε του, τι σούβλε του, τα μακαρονιά του φούρνου, τι σοφταγιέ του, τι μπύρε του, όλο ο κόσμο. Όλο ο κόσμο για τη λύση του κυπριακού προβλήματο. Ενώ πλησιάζουμε ένα κύριο ο οποίο κλαίει από συγκίνηση εδώ στην αυλή του Προεδρικού. Πετε μα, κύριε μου, γιατί κλαίτε. Ρε κουμπάρε, γιατί να με εγκλείω ρε κουμπάρε, μου φτιάω ρε κουμπάρε. Να με αναγκάσουν να επιστρέψω ρε κουμπάρε, πού να πάω ρε κουμπάρε. Τα πιο τα πράγματα που είναι μεσόλια, να πάρω γερίνια ρε κουμπάρε. Εμένα το ψυγείο μου η πρίζα είναι τριπολική ρε κουμπάρε, να πάρω το ψυγείο. Ξέρω είναι τα πρίζα και ο Τούρκος της γερίνια, να αλλάσουν οι πρίζες. Εσύ κύριε μου, γιατί δεν κλαίεις. Εγώ έκλειω ρε κουμπάρε. Εγώ είναι παράβωση. Ποιος στόλισε καμό, φτιάω ρε κουμπάρε, θέλω να μας στολίσουν τώρα. Κουμπάρε ρε κουμπάρε, σε 19 χρόνια κάνω το φαρελού έτσι σε μεγούει με το δεν ξεχνώ. Κοίτα που να κάνω ρε κουμπάρε τώρα πολύ φύγε το Κυπριακό, να κλείσω το εργοστάσιο. Ε, πρόβλημα. Ναι, αλλά έτσι γελούμε, γελούμε καμιά ημέρα να πειραχτεί έτσι μες στο όνειρό μας. Η μάνα μας η Κύπρος να έρθει μέσα από Κοτσάκαρης να μας πει «Θωρείτε με που αρπάτε έτσι ζάου ζάου». Είμαι η Κύπρος ρε η μάνα σας πω και να ούλοι πάρουν και κάμετε μέσα από Κοτσάκαρη. Και πάρνουμε ούλοι μέρα στη Νέα Νιόρκη, στη Γενέβη, στην Αθήνα να με καταγόψουν. Τραβήσα μου γραμμές πας στο σώμα μου, επαρέλυσε το μισό μου το κορμί 19 χρόνια. Ο ένας εν τούτη γραμμή, ο άλλος εν του Πούτρου, οι άλλοι εν του Βαρχάη. Πόσες γραμμές, άμα γίνεται να μου τραβήσει το γόνατο μου, να μου το πάρει πας στο βυζί μου. Ο ένας θέλει το βυζί, ο άλλος θέλει ποδά, ο άλλος θέλει ποτζί. Εκατασπαράξαμε. Θέλω να αφιερώσω και όταν το τραγούδι στον πρόεδρο και στους τους πρόεδρους και τούτους που να έρθουν και τους που να μπουν και τους που να φύγουν, η μάνα μου. Τα ασφάλματα ήταν πολλά. Τα πιο πολλά για μένα, όλα μου έτυχαν καρδιά και έχω μόνο εσένα. Έχω κάψες για πολλές αγάπες, έχω κάψες μα για σένα τίποτε. Έχω κλάψει για πολλές πελάρες, έχω κλάψει μα για σένα τίποτε. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι, καλώς σας βράδυ, καλή σας διασκέδαση, καλή νέα υπόλοιπη νύχτα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.